Θα πάμε στη σύνδεσή μας, Νίκο, στον κύριο Εμμανουήλ Κωνσταντουλάκη. Είναι ο προπονητής και αθλητής βέβαια της Χοχλιός Team. Κύριε Κωνσταντουλάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλό μήνα. Να είστε καλά επίσης. First Kerry Cross Country Race. Λοιπόν, ένας πρωτοποριακός αγώνας με αφορμή το συγκεκριμένο αγώνα σας έχουμε εδώ σήμερα. Ένας αγώνας που έρχεται για πρώτη φορά ουσιαστικά στην Κρήτη στις 19 Δεκεμβρίου, δίπλα στην πόλη του Ηρακλείου επί της ουσίας. Ναι. Η ιδέα ήρθε από την ανάγκη αρχικά για ένα νέο είδος άθλησης, το οποίο είναι πιο πολύ διαδεδομένο σε χώρες του εξωτερικού. Η ουσία είναι ότι είναι κάτι ενδιάμεσο, δεν είναι ούτε τρέξιμο σε δρόμο, ούτε σε βουνό που έχει μονοπάτια. Είμαστε σε χωματόδρομους, το οποίο βρίσκεται μέσα στο πανέμορφο δάσος της Κέρης, που παρόλο που είναι τόσο κοντά στο Ηράκλειο, λίγοι γνωρίζουν. Το οποίο είναι και ευκαιρία και εισαγωγικό άθλημα, αυτό το είδος τρεξίματος, για άλλες δραστηριότητες στο βουνό. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα να αναδειχθεί και ένα πολύ όμορφο μέρος σε όσους έρθουν, ώστε να το εκμεταλλευτεί κατάλληλα και η πολιτεία. Σίγουρα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτός ο αγώνας. Μία απόσταση έτσι 10 χιλιόμετρων, ημιωρινός, στους χωματόδρομους της Κέρης. Ένας αγώνας φυσιολατρικός για τον κόσμο έτσι, που θέλει να βρίσκεται εκτός σταδίων, εκτός ασφάλτου, εκτός κεντρικών δρόμων και γηπέδων, να απολαύσει μία διαδρομή τρέχοντας ή και περπατώντας, κύριε Κωνσταντουλάκη. Ναι, φυσικά μπορούν να συμμετέχουν και κάποιοι περπατώντας. Γενικά το Ηράκλειο έχει λίγο περιορισμένες δυνατότητες όσον αφορά το τρέξιμο στην πόλη και κυρίως λόγω της έλλειψης πεζοδρομίων ή χώρων άθλησης, πάρκων. Οπότε λίγα λεπτά έξω από την πόλη, στην ουσία είναι 15 λεπτά περίπου, μπορούν να πραγματικά να αφήσουν άφωνους όσους έρθουν, καθώς νιώθεις ότι είσαι σε ένα άλλο μέρος, έχει πολλά πεύκα και παρίσια. Οι χωματόδρομοι αλλάζουν αρκετά, δεν είναι οι ίδιοι, είναι σε κλίσεις, αλλάζουν το τερέν. Οπότε ο βασικός μας στόχος ως σωματείο μέσα από αυτή την διοργάνωση δεν είναι απλά ένας αγώνας, είναι η ανάδειξη του φυσικού τοπίου, η γνωριμία των ανθρώπων που ζουν στις πόλεις με ένα νέο τρόπο απόδραση προς το φυσικό περιβάλλον. Περισσότερο από όλα όμως να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος για τη φύση, καθώς υπάρχει μεγάλη ανάγκη προς αυτό στις μέρες μας, να δει ο κόσμος όσοι συμμετέχουν ότι υπάρχουν και άλλες επιλογές από το στο να σεβόμαστε το περιβάλλον και να ακολουθούμε τέτοιες δραστηριότητες από το να είμαστε στο σπίτι μας και να μένουμε χωρίς να μην είμαστε ενεργοί. Οπότε μια κυριακάτικη βόλτα σίγουρα θα βοηθήσει όλους από το να κάνουν κάτι διαφορετικό. Να πούμε βέβαια ότι είναι απολαυστικές, πριν πείτε για τα παιδιά, ότι είναι απολαυστικές και οι εικόνες που παρακολουθούμε στους δέκτες μας και πραγματικά αξίζει τον κόπο να κάνει κάποιος αυτή τη διαδρομή τόσο κοντά στο Ηράκλειο. Είναι μοναδικό το τοπίο που παρακολουθούμε. Ναι. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, καθώς μέσα και από τον αγώνα μπορεί να γνωρίσουν μια διαδρομή ώστε να κάνουν τη βόλτα τους και σε άλλες φάσεις, να εξερευνήσουν. Εξάλλου είναι ένα μέρος που είναι κλειστό, οπότε όπου και να πας, περίπου στο ίδιο μέρος θα γυρίσεις, δεν είναι ότι θα χαθείς. Με τα παιδιά τώρα το βασικό είναι ότι τα παιδιά θα γνωρίσουν και αυτά ένα νέο είδος άθλησης, θα προβληθούν οι υπαίθριες δραστηριότητες. Και γενικά έχουμε και ως στόχο να ενημερώσουμε σαν σωματείο εκείνη τη μέρα για δράσεις που κάνουμε εθελοντικές. Ένα σημαντικό κομμάτι και αυτό σε ό,τι αφορά την ομάδα του Χοχλιός Team. Ναι. Ο εθελοντισμός και η προσφορά με κάθε τρόπο είναι βασικό μας κομμάτι. Οπότε και μέσα από αυτή τη διοργάνωση προβάλλουμε και αυτού του είδους τη δράση. Να πούμε, κύριε Κωνσταντουλάκη, στον κόσμο που ενδιαφέρεται να λάβει μέρος στον αγώνα στις 19 Δεκεμβρίου, πώς μπορεί να το πραγματοποιήσει αυτό. Ναι, όλες οι πληροφορίες βρίσκονται στο site του σωματείου, που είναι www.hochlios-team.gr. Εκεί πέρα μπορεί να βρει είτε να κάνει την εγγραφή του, είτε να λάβει πληροφορίες για ό,τι υπάρχει εκείνη τη μέρα του αγώνα. 19 Δεκεμβρίου, ώρα 10,
Οι συμμετέχοντες μας έχει καταπλήξει, ήδη έχουν ξεπεράσει τους 190 και είμαστε μόλις 10 μέρες που έχουμε ξεκινήσει, το οποίο για τα δεδομένα μας κιόλας είναι σημαντικό. Πρώτος αγώνας, στηρίζεται από όλη την Κρήτη και από Χανιά και από Ρέθυμνο, Ασιτία. Οπότε είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και μας ανεβάζει ψηλά τον πήχη για να έχουμε μια ακόμη καλύτερη διοργάνωση. Σίγουρα, και δεδομένου ότι εμείς οι Έλληνες λίγο περιμένουμε την τελευταία στιγμή, σίγουρα αναμένεται να αυξηθούν οι συμμετοχές. Τα έχετε πάει άλλωστε εξαιρετικά και σε προηγούμενες δράσεις που έχετε πραγματοποιήσει. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Να είστε καλά.